Κάποιοι από εμάς εδώ είμαστε οικονομολόγοι, όπως και ο κύριος Δήμαρχος. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η ανάπτυξη σε περίοδο ύφεσης δεν επέρχεται με μείωση δαπανών, ειδικά όταν πρόκειται για κοινωνικές δαπάνες. Αυτό είναι καταγεγραμμένο σε όλα τα οικονομικά έτσι, συγγράμματα. Ειδικά σε περίοδο ύφεσης, ανεργίας, θα πρέπει οι κοινωνικές δαπάνες να αυξάνονται, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει ένας Δήμος μπρος και μια κοινωνία και μια οικονομία γενικότερα. Έτσι, το να απολύουμε αυτή τη στιγμή ή να μην ανανεώνουμε σε 9 ανθρώπους σημαίνει αμέσως μείωση της οικονομικής δυνατότητας 9 νοικοκυριών. Δεν ξέρω αν αυτό φέρνει ανάπτυξη. Δεν ισχυρίζομαι ότι εγώ είμαι πιο ευαίσθητη από όλους τους υπόλοιπους σε καμία περίπτωση. Έχω ακούσει πάρα πολλές απειλές από όλες τις πλευρές να εκτοξεύονται, πολλοί χαρακτηρισμοί άσχημοι που δεν τους περίμενα σήμερα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη τετραετία, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ένα επίπεδο που το έχουμε αποδείξει στις προηγούμενες συνεδριάσεις, το οποίο ελπίζω να κρατηθεί στις επόμενες, γιατί στην πρώτη δύσκολη απόφαση που κλείθηκε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει, δεν φάνηκε αυτό το επίπεδο. Ο καθένας είναι αυτόνομος και νομίζω πως σήμερα θα κληθούμε να πάρουμε μια απόφαση συνειδητά. Όχι μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά και με το τι συνεπάγεται αυτό. Και κύριε Δήμαρχε, είμαστε εδώ, δεν θεωρούμαστε ότι είμαστε αντιπολίτευση, είμαστε εδώ όλοι μαζί για να δούμε αυτή τη διαφορά, να την καλύψουμε, αρκεί να έχουμε ενημέρωση και πιστέψτε μας πως έχουμε την πρόθεση να φέρουμε προτάσεις. Όχι να κάνουμε αντιπολίτευση, άκαρπη,